Το τυλίγι, το τυλίγι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο και σκέφτεστε τι θα μαγειρέψετε. Και η Αργυρούλα σκέφτηκε πριν από εσάς. Και θα κάνει μαμαδίστικο ωραίο φαγητό. Είναι και Άγιος Βαλεντίνος. Πού την του Αγίου Βαλεντίνου. Καλά, μην του το κάνετε το Αγίου Βαλεντίνου το γιουβέτσι, γιατί θα φάει όλο το ταψί και μετά δεν έχει τίποτα. Σας το λέω να το ξέρετε. Και μετά, νάνι. Κάτι πιο. Κάντε του κάτι λίγο. Σήμερα έχουμε 13, 12. Είναι Κυριακή Αγίου Βαλεντίνου, ωραία. Άρα να το κάνουν το Σάββατο, να το κάνουν σήμερα. Η γιουβετσάρα μας θέλει ακόμα λίγο. Ένα τάκ θέλει. Ένα τάκ. Αλλά θέλω να δείτε κάτι. Θέλω να δείτε ότι πάντα το γιουβέτσι μου έχει μερικά κόλπα. Είναι εύκολη συνταγή, με πολύ απλά υλικά. Αλλά τι πρέπει το γιουβέτσι μου, πρέπει να είναι πάντα ζουμερό. Αν το βγάλετε από το φούρνο και είναι τελείως στεγνό, τότε μετά το αφήσετε στον πάγκο σε 10 λεπτά θα έχει γίνει, θα κόβετε με μαχαίρι. Άρα θέλω πάντα να είναι ζουμερό. Θα μας δίνουν. Θα μας δίνουν. Θέλουμε να είναι πάντα ζουμερό. Το αφήνω λίγο ακόμα μέσα, εντάξει. Το αφήνω λιγάκι, γράφουμε τα υλικά μας και ερχόμαστε μετά να το βγάλουμε. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά μας. Για να δούμε τα υλικά μας. Εσύ το θες να έχει ζουμάκι. Ναι, πρέπει να είναι ζουμερό. Γιατί μετά το αφήνεις στο γιουβέτσι και κρυώνει. Αυτό σου λέω. Πρέπει να είναι πάντα ζουμερό. Και έχει και άλλο ένα κόλπο για να μένει ζουμερό. Γεια σου, Αργύρια. Άντε, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Τα υλικά. Λίγο την οθόνη να μας φτιάξετε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ωραία τραγουδάκια. Θέλουμε ένα μικρό κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής, πίνδος, κομμένο σε μερίδες, 4 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα πράσο ψιλοκομμένο. Ναι, αλλά άμα δεν κλείσω την πόρτα δεν θα ψηθεί. Ναι, αφού τελειώσει η κάρτα. Δεν θα μπορώ να το βγάλω. Λοιπόν, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα πράσο ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα καρότο τριμμένο, μία κουταλιά πελτέ. Διάβαζε ρε Φίτα παρακάτω. Εγώ νομίζω βλέπω ως εκεί περίμενα. Δύο συσκευασίες ντομάτες ψιλοκομμένες ή 5 ντομάτες τριμμένες. Τα βλέπεις τα άλλα. Νομίζω ότι βάζει και τις ψιλοκομμένες και τις τριμμένες. Βάζω και τα ψιλοκομμένες θα βάλουμε ή τριμμένες. Αν το κάνουμε, ή το ένα ή το άλλο. Αν κάνουμε καλοκαιράκι που οι ντομάτες είναι στο φουλ τους, θα βάλουμε φρέσκες ντομάτες. Αν το κάνουμε τώρα που είναι χειμώνας, θα πάρουμε εμπορίου που είναι πάντα ίδια ποιότητα και ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα μας δώσει. Λοιπόν, το μπαχάρι. Ναι, 3-4 κόκκους μπαχάρι, ένα δαφνόφυλλο, 500 γραμμάρια. Εγώ βάζω κρυθαράκι χοντρό, παιδιά. Μου αρέσει. Θέλετε ψηλό, ναι, θέλετε μέτριο, ό,τι θέλετε εσείς. 1/4 του φλιτζανιού ελαιόλαδο. Αλάτι και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Να δώσω και 3 ωραία καλάθια. Εννοείται. Πίνδος, 3 εννοείται. Καλάθια σε 3 από εσάς. 2-10-60-25-6-29-6-30. Καλείτε στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στις 2 γραμμές για να κερδίσετε από ένα καλάθι με τα προϊόντα Πίνδος. Το ρολό, το Gordon Blue, τα φιλετάκια, κοτόπιτες, τα ωραία τα κοτοπουλάκια, τα ολόκληρα. Κοτομπουκίτσες που έχει πολύ ωραίες και δεν τις βλέπω τώρα εδώ. Έχει 3 καλάθια πάντα για πάρα μέσα. Πολλά, και εύκολες λύσεις για να πάτε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε και να πάτε στο σπίτι γρήγορα σε 10 λεπτά και να έχετε έτοιμο φαγητό. Και να ετοιμάσετε το Αγίου Βαλεντίνου. Έτσι είναι. Ναι, μπορείτε να για το Αγίου Βαλεντίνου μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο στήθος κοτόπουλο. Θα... Α, ναι, κάτι άλλο. Να το φτιάξετε έτσι ελαφρύ, ωραίο. Είπαμε γιατί θα του βγάλετε και γλυκό. Θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, άντε πάμε να ξεκινήσουμε. Κοτοπουλάκι ελευθέρας βοσκής από τον ορεινό όγκο των Ιωαννίνων, μεγαλωμένο με τις πιο υγιεινές τροφές, γι' αυτό είναι και τόσο και νόστιμο. Μυρίζουν, έτσι, είναι πιο νόστιμο, ρε παιδί μου, αυτό το κοτόπουλο. Είναι μέσα εδώ. Νόστιμο, που λέει. Θέλω λοιπόν το κοτόπουλό μου να το έχω αφήσει αρκετή ώρα εκτός ψυγείου, να έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και το άλλο που θέλω είναι να το κόψω σε μερίδες. Μάλιστα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βέβαια και κοτόπουλο που είναι ήδη κομμένο σε μερίδες. Να βάλετε μπουτάκια ή στήθος, αλλά το ολόκληρο κοτόπουλο να ξέρετε και οι καρκάσεις του κοτόπουλου που θα μπουν στο φαγητό, δηλαδή όλα αυτά τα κόκαλα που είναι μέσα από τα οποία κάνουμε το ζωμό του κοτόπουλου, θα δώσουν τέτοια νοστιμιά που δεν θα υπάρχει. Where is it? Τι θέλεις. Εδώ είναι. Τώρα θα το κόψεις. Πάμε. Ή θα το κόψετε μόνοι σας, ξέρεις τι θέλω, θα μου ανάψει τη μεγάλη κατσαρόλα. Βεβαίως. Ή θα το κόψετε μόνοι σας. Εμένα με βάλεις να το κόψω μόνοι, θα λιποθυμίσω. Να σου πω, αν έχεις ένα ψαλίδι κουζίνας, μπορεί με το
Με το μαχαίρι τώρα εδώ να είναι λίγο δύσκολο που δεν είναι. Αλλά αν έχεις ένα ψαλίδι κουζίνας, κόβεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Απλά είναι σαν να κόβεις ένα κομμάτι χαρτί. Ένα καλό ψαλίδι κουζίνας. Αλλά και με το μαχαίρι μια χαρά γίνεται. Κοιτάξτε μέσα το κρέας του πώς είναι. Γιατί μεγαλώνει σωστά, έτσι όπως και τρέφεται, όπως πρέπει να τρέφεται ένα κοτόπουλο της εξοχής. Κοίτα το κρέας του μέσα. Ναι, ναι. Κατάλαβες, θυμίζει αυτά τα αλανιάρικα που στέλνει η μαμά από το χωριό. Λοιπόν, σε κομμάτια. Το βλέπεις και στην πέτσα του αυτό. Το βλέπεις και στην πετσούλα του. Βέβαια. Και το βλέπεις και μέσα, στο ψαχνό του. Θέλω λοιπόν τώρα να μου βάλετε πόλικο χαρτί κουζίνας. Ναι, θα βάλεις μέσα λίγο λάδι. Γιατί αυτό που θα δώσει τέλεια νοστιμιά στο γιουβετσάκι μου είναι να το περάσω στο λάδι και να το ροδίσω γύρω στα 10 λεπτά. Πάμε. Δεν θα πετάξω το λαρύγγι, θα το αφήσω μέσα γιατί δίνει τέλεια νοστιμιά. Το λαρύγγι. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι φαν του λαρυγγιού. Βεβαίως. Λοιπόν, χαρτάκι. Έλα, πιάσε εσύ το χαρτί. Στεγνώστε μου καλά το κοτόπουλο, θα πιτσιλήσει έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να μην έχει, να έχει δηλαδή όσο λιγότερη υγρασία γίνεται επάνω του. Περάστε το στο τηγάνι και ροδίστε το. Πάντα το βάζω, η πρώτη πλευρά που πρέπει να πέσει στο τηγάνι είναι η πλευρά της πέτσας. Μάλιστα. Πάντα την πλευρά της πέτσας. Δεν έχει κάψει, θα κάψει σε λίγο. Πάμε να σας πω, έλα. Όχι, δεν το πλένω. Δεν το πλένω. Δεν ποτέ το κοτόπουλο. Είμαι σίγουρη ότι από εκεί που έρχεται, γι' αυτό λέμε πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα προϊόντα που αγοράζουμε, ότι πληρεί όλες τις υποδιαγραφές για να μπει το κοτόπουλό μου μέσα στο φαγητό μου. Έκαψε, δεν έκαψε. Έκαψε. Λοιπόν, έκαψε το κοτόπουλο, ναι. Μέσα λοιπόν, από την πλευρά της πέτσας. Σε περίπτωση που το πλύνετε, θα πρέπει να μου το στραγγίσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Επίσης, σε περίπτωση που το πλύνετε το κοτόπουλό σας, δεν θέλω να αφήνετε τα ζουμιά να τρέχουν πέρα δόθε πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Βάλτε το σε μία λεκάνη με νεράκι και ξεπλύνετε το εκεί, εντάξει. Επίσης, όπως είδατε, επιμένω κι εγώ, βάζεις μεμβράνη εδώ που τα ακουμπάς. Πάντα, όταν δουλεύω ψάρια ή κρέατα ή κοτόπουλα, πάντα, μα πάντα, εντάξει, στα επαγγελματικά έχουμε ξεχωριστό ξύλο για το κάθε ένα. Στο σπίτι που μπορεί να έχετε ένα ξύλο όμως, μόνο, θα μεμβράνη. Μου το δίνετε πάντα με τη μεμβράνη και με το μαχαίρι που έχετε κόψει το κρέας, το ψάρι σας ή το πουλερικό, θα το πλύνετε καλά, εντάξει. Αυτά είναι οι γενικοί κανόνες, παιδιά. Είναι το κοτόπουλο επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Είναι οι γενικοί κανόνες. Θες να το βγάλω τώρα. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε το... Ναι, αυτό βγάλω το από πάνω, μπράβο. Και μέχρι να γίνει αυτό εδώ, για να βγάλουμε τη γιουβετσάρα μας, γιατί την άφησα εκεί πολλή ώρα. Παναγία μου! Λοιπόν, έτσι τρεμουλιαστό πρέπει να βγει το γιουβετσάκι μου, το βλέπετε. Πρέπει να έχει τα ζουμάκια του μέσα και αν θέλετε να παραμείνει σπυρωτό μέχρι την τελευταία μπουκιά, ένα ωραίο κόλπο είναι, γιατί συνήθως σας είπα τα γιουβέτσια, όταν τα βγάζουμε από το φούρνο, μετά από κανένα δεκάλεπτο τέταρτο γίνονται να κόβονται με το μαχαίρι. Εγώ θέλω να παραμείνει ζουμί με το βγάλω. Τότε θέλει κι άλλο ζουμάκι όταν το έχει στο φούρνο. Θα πάρετε. Δώστε με ένα λεπτό. Καλό σα το κορίτσι. Άιντε. Έλα, έλα. Λοιπόν, θα πάρετε 2-3 παγάκια. Και για εσύ σου πετάγεται από εδώ. Όχι, δεν πειράζει. Κάτσε να το χαμηλώσω, καταρχήν θα ελευθερωθεί. Να είστε πάντα καλά, ρε παιδιά. Βάλε και τυράκι πάνω. Θέλει και λίγο τυράκι, λίγο. Α, δεν θες τυρί. Λίγο κεφαλοτήρι. Να μην σου βάλω τυράκι. Βλέπετε τι θα κάνω εδώ. Μόλις το βγάζω από το φούρνο. Συγγνώμη, μπούτι τα φυλάξω για το φούρνο. Ρίχνω μέσα 2-3 παγάκια. Αυτό, γιατί αυτό θα μου κρατήσει σπυρωτό. Τι λέτε, Αργυρό. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο κόλπο αυτό. Με το που το βγάλεις, βάζεις 3 παγάκια. Ναι. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί. Ωραίο κολπάκι. Και μέσα, έτσι κρατάει το ζυβετσάκι, το κρυθαράκι σπυρωτό. Σταματάει το βρασμό. Φύγε στη λέω. Καλά, να μην συνεχίσει να βράζει άλλο και μου γίνει νιανιά. Και θα μου κρατηθεί σπυρωτό. Αυτό θα έρθει να λιώσει από πάνω. Δεν θα σας το νερώσει. Προσέξτε, δεν θα το νερώσει. Εδώ είναι. Κάτσε να γυρίσουμε. Έτσι. Όπο, ρόδινο, ρόδινο, τέλειο. Αργυρούλα, 3 παγάκια σε ένα πυρεξάκι. Σε ένα πυρέξ, 3 παγάκια και θα σας κρατήσει το φαγητό ζουμερό και σφυρωτό το γιουβέτσι μέχρι το τελευταίο κομμάτι. Εντάξει, αυτό σιγά σιγά έτσι όπως λιώνει θα μου το κάνετε ένα ωραίο ανακάτεμα και αφήστε το γιουβέτσι για 15 ώρες. Δεν θα κολλήσει
και θα μείνει έτσι σφυρωτό. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Ενώ είναι ζεστό. Ενώ είναι ζεστό, ενώ είναι ζεστό, ναι. Λοιπόν, είναι για το γιουβέτσι που το κάνουμε και θέλουμε να το πάμε σε 2 ώρες. Αν το βγάλετε, ας πούμε, από το φούρνο και το βάλετε κατευθείαν στο τραπέζι, είναι οκ, okay, έχει ακόμα τα ζουμάκια του. Άμα όμως το ψήσετε και το βγάλετε από το φούρνο στις 12 η ώρα και θα φάτε στις 3 το μεσημέρι, θα έχει γίνει όλο ένα πράγμα. Για να μην σας γίνει λοιπόν αυτό, κάνετε το κόλπο με τα παγάκια και πιστέψτε με, είναι φανταστικό. Γι' αυτό να σας καλέσω για γιουβέτσι, να είστε εκεί στην ώρα σας. Στην ώρα σας για το γιουβέτσι. Ναι, γιατί ο νοικοκύρης θα στεναχωρεθεί. Τι έχει από κάτω. Τι έχω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όλα τα λαχανικά μου μπορείτε να μου τα βάλετε μέσα στο μπλεντεράκι σας για ευκολία και να μου τα κάνετε ψιλοκομμένα. Το ψήσιμο του γιουβετσιού, παιδιά, έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα φούρνο να γίνει γρήγορα, μπορείτε στον αέρα, μπορείτε να το βάλετε σε ένα φούρνο. Δεν χρειάζεται να το βράζεις, λίτσα μου, είναι περιττό. Θα βάλω λοιπόν μέσα όλα τα λαχανικά μου και λίγο πράσο και λίγο σέλερι, ό,τι έχω μέσα στο ντουλάπι. Βασικά θέλω οπωσδήποτε σκόρδο και κρεμμύδι στο γιουβέτσι μου. Ναι. Αν έχετε να βάλετε και ένα κομμάτι σέλερι, να βάλετε και ένα κομμάτι πράσο, η γεύση του θα απογειωθεί και θα είναι μαγική. Τέτοιες ποσότητες όμως, όχι πολύ. Λίγο βάζω, από ένα κομματάκι. Τα έχουμε βάλει όλα, τα σκόρδα μου δεν έχω βάλει. Όλα λοιπόν αυτά τα αλέθω. Έλα, πάρ' το εσύ να το αλέσεις. Ένα τάκ πριν την κρέμα μωρού. Πριν την κρέμα μωρού. Ένα τάκ, πριν την κρέμα μωρού. Έτσι καταλαβαινόμαστε. Και θέλω να σας πω, μέχρι να καθαρίσω το σκοτάκι. Γιατί, παιδιά, το κοτόπουλο πίνδος, το ορεινό κοτόπουλο πίνδος, πήρε ένα βραβείο από το Συνεταιρισμό Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Την ελληνική αξία για τη θετική πορεία και αύξηση της απασχόλησης για την περίοδο 2013-2014. Φιλικές μέθοδοι παραγωγής προς το περιβάλλον. Συμβολή στην ανάπτυξη του νομού Ιωαννίνων. Δράση εταιρικής ευθύνης. Συγχαρητήρια σε όλους σας, γιατί είναι ένας συνεταιρισμός από κτηνοτρόφους της περιοχής που παλεύει και αγωνεί, παλεύουν και αγωνίζονται. Έλα, βάλε μου το λάδι. Μέσα. Εδώ. Α, όχι, εδώ, όχι, εδώ να το βάλεις. Ναι, ναι. Εδώ, αγάπη. Ρίξ' το μέσα. Αφού λοιπόν ροδίσει καλά το κοτόπουλό μου, θα βάλω μέσα και τα λαχανικά μου. Θα τα αφήσω, επειδή είναι πολύ ψιλοκομμένα, δεν θα μείνουν παραπάνω τα λαχανικά από 2 με 3 λεπτά. Θέλω λίγο το κρεμμύδι μου να πάρει, μέσα θα πέσει και το σκορδάκι. Και αφού ανακατέψω καλά, έτσι ωραία, να πιάσει κάτω στον πάτο, στη βάση της κατσαρόλας. Αφού ανακατέψουμε καλά, θέη μου, είναι η ώρα που θα βάλουμε, θα το αφήσουμε 2-3 λεπτάκια. Να μαραθούν λίγο τα λαχανικά μου, θα βάλω μια γεμάτη κουταλιά της σούπας πελτέ, γεμάτη, που θα τον τρίψουμε κάτω στη βάση της κατσαρόλας, να ψηθεί έτσι ωραία. Και θα σβήσουμε με το κρασί μας. Αυτό που θα θυμάστε πάντα όταν σβήσουμε το κρασί, όταν τρώτε το φαγητό, δηλαδή δεν σας μυρίζει κρασί. Γιατί έχουμε εξατμίσει όλη την αλκοόλ, βάλε περίπου μισό φλιτζάνι, όχι παραπάνω. Μισό φλιτζάνι. Εντάξει. Αφήνω λοιπόν το κρασί να εξατμιστεί τελείως, πάντα σε δυνατή φωτιά. Ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα είναι σε πολύ δυνατή φωτιά. Αφήνουμε το κρασί να φύγει τελείως από μέσα, να φύγει τελείως η υγρασία. Και είναι η ώρα που θα βάλουμε μέσα τις ντομάτες μας. Ντομάτα μπορείτε να βάλετε ψιλοκομμένη, μπορείτε να βάλετε την ολόκληρη που σας έχω πει, την ολόκληρη ντομάτα που ή θα τη σπάσετε με τα χέρια ή θα τη βάλετε στο μπλεντεράκι σας, γιατί δίνει πολύ ωραία, δεις το νόστιμο που είναι, γιατί δίνει πολύ ωραία γεύση, είτε θα βάλετε τριμμένη φρέσκια ντοματούλα, εντάξει. Μέσα και ντομάτα, εγώ θα τη βάλω τώρα ολόκληρη και θα τη σπάσω με την κουτάλα μου. Αργυρό, πολύ ωραίο. Μπράβο, Θεήμ, χαίρομαι. Είναι φαγάκι εύκολο, σπιτίσιο που το αγαπάμε όλοι. Θα σπάσω λοιπόν τις ντομάτες μου ψιλοκομμένες. Βλέπετε και εδώ, στο τέλος έχουν μείνει 1-2 πολύ ψηλά κομματάκια στο γιουβέτσι μου μέσα. Σχεδόν έχει λιώσει όλο, γιατί το βράζω καμιά ωρίτσα. Θα ρίξω μέσα και μπόλικο νερό. Είναι από τα φαγητά που θέλουν μπόλικο νεράκι, γιατί θέλω ζουμί. Θέλω ζουμί για να ψηθεί το κρυθαράκι μου. Με την κουτάλα θα σπάσω και τις ντομάτες, απλά για να μην τρώω τώρα χρόνο. Αλλά και να τα αφήσετε να βράσει αυτό καμιά ωρίτσα, θα έρθουν και θα γίνουν κρέμα. Α, το αφήνεις μια ώρα. Θέλει. Σε χαμηλή φωτιά. Πάντα σε χαμηλή φωτιά. Μετά το κρασί, εκτός χαμηλή φωτιά. Αν βιάζεστε, ναι. Ναι, σε χαμηλή φωτιά. Ωραία. Σιγά σιγά να έρθει να γίνει τέλειο. Έχω βάλει μέσα τον μπαχάρι μου, θα βάλω μέσα ένα δαφνόφυλλο. Θα το σκεπάσω το φαγητό μου και θα το αφήσω να βράσει καμία ώρα. Στη μία ώρα πάνω θα αλατοπιπερώσουμε, θα τέλος. Το δοκιμάσετε. Δεν το βράζω στο 9 στη μία ώρα, έτσι. Το βράζω σε χαμηλή φωτιά. Ίσα που να κοχλάζει το φαγητό μου. Και αλάτι και πιπέρι μέσα. Και το έχω εγώ έτοιμο εδώ δίπλα. Ακόμα κρυθαράκι δεν έχεις βάλει μέσα. Όχι, δεν το βάζω στην κατσαρόλα το κρυθαράκι.
Έτοιμο είναι εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία σάλτσα κάνει. Αυτό το τρώτε και με μακαρονάδα. Όπο. Οπότε και λίγη παραπάνω σαλτσούλα να σας πέσει. Εντάξει. Μια χαρά. Θα γίνει τέλειο γιατί σας σου μένουν δύο κουταλιές από τη σάλτσα, το κάνεις μια μακαρονάδα και το ρίχνεις μόνο τη σάλτσα μακαρόνι. Και παθαίνει σοκ με χοντρό μακαρόνι. Τι θα κάνουμε όμως τώρα, το χαμηλώνω λίγο. Άλλο ένα κόλπο για το γιουβέτσι μου είναι να λαδώνω το κρυθαράκι μου. Είδατε ότι εδώ σας έχω βάλει 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο στο κοτόπουλο, δεν έχω βάλει παραπάνω. Λίγο λαδάκι θα βάλω λοιπόν στο τηγάνι μου, βάλω το κρυθαράκι μέσα. Λαδώστε μου το κρυθαράκι, είναι ένα ωραίο κόλπο για να μου κρατηθεί σπυρωτό. Γιατί όλο αυτό το μυστικό είναι να γίνει σπυρωτό το κρυθαράκι μου, να μην μου γίνει λαπάς. Να μην λαπαδιάσει και να μην κολλήσει το ένα μετάλλο. Λαδώστε το πολύ καλά. Ωραίο κόλπο. Είναι πολύ ωραίο κόλπο, παιδιά. Αυτό κάντε το και θα δείτε τη διαφορά. Και αν έχετε τη δική σας συνταγή από γιουβέτσι, μπορείτε να την κάνετε και να συμπληρώσετε το κόλπο που σας λέω. Θα και τα τέλειο. Παγάκια στο τέλος. Και τα παγάκια στο τέλος. Είναι όλα πόση τα λεπτά. Πόση ώρα το καβουρδίζεις? Τίποτα. 2-3 λεπτά, όχι παραπάνω. Έχω λοιπόν το κρυθαράκι μου εδώ, γρήγορα. Θα το στρώσω μέσα σε ένα ταψάκι. Τίποτα. Έχω βάλει λάδι εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται άλλο, βάλτε το πάνω. Και θα στρώσω από πάνω τα κομμάτια του κοτόπουλου. Τα κομμάτια του κοτόπουλου. Καλά, η μυρωδιά που βγαίνει από την κατσαρόλα, από το μαγειρεμένο, δεν υπάρχει τώρα, έτσι. Εντάξει, θα είναι πολλά κομμάτια. Εγώ τώρα το έβαλα για να φάνε τα παιδιά. Να βάλουμε και αυτό. Και την υπόλοιπη σαλτσούλα που έχει μείνει θα τη ρίξω όλη από πάνω. Και στο ψήσιμο θα συμπληρώσω και νεράκι. Θέλω στην αρχή να πλέει το κρυθαράκι μου. Να ξέρετε ότι ρουφάει πολύ το κρυθαράκι, εντάξει. Άρα θέλει πολύ και πάντα νερό. Θα. Πω, μυρωδιά, πάρε μυρωδιά εδώ. Πάρε μυρωδιά εδώ. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος θα κάνετε και κανένα-δυο τέτοια. Να πηγαίνει από κάτω. Καμιά φορά ο φούρνος ψήνει από τη μία πλευρά. Θα μου γυρίζετε και το ταψί, εντάξει. Πόση ώρα μετά αυτό, φούρνο. Λοιπόν, το αφήνω στους 170, το βάζω σε αντιστάσεις εγώ. Το ψήνω κάτω-κάτω στις αντιστάσεις για περίπου 35 με 40 λεπτά. Όμως, αν βάλετε αέρα, δεν θα βάλετε δυνατή θερμοκρασία, θα μου ξεράνει το κρέας μου και θα μου ξεράνει και το κρυθαράκι. Θα το βάλετε σε χαμηλή φωτιά στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, εκεί πάλι στο 25 λεπτό, 30 λεπτά. Μετά για να ψηθεί το. Ναι, και το αφήνω πάντα μόλις το βγάλω, το αφήνω 10 λεπτάκια στον πάγκο και μετά το σερβίρω. Γιατί συνεχίζει και τραβάει. Και δεν ξεχνάτε, μόλις το βγάλετε, εγώ εντυπωσιάστηκα με τα παγάκια. Τα παγάκια. Με το κολπάκι. Είναι αυτό. Κόλπο θεϊκό. Δεν θα σου ξαναλασπώσει ποτέ. Ωραίο. Έμαθα να κάνω και ωραίο γιουβέτσι. Γιατί έτσι. Αυτό τη μαμά μου λασπώνει. Εντάξει, τη μαμά μου μετά από 2 ώρες κόβεται λες και κόβει στόκο.